Αλλά σε ποιο κοινό, ας πούμε, είναι πιο δημοφιλής ο Ντάνος? Σε ποιο κοινό είναι πιο δημοφιλής ο Χρανιώτης? Στις γυναίκες, στους άντρες, στα παιδιά, όπως βλέπουμε και τα νούμερα τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν θα δούμε και την ψηφοφορία. Ανθή μου. Λοιπόν, η ψηφοφορία έκλεισε χθες τη 1 η ώρα το βράδυ. Να πούμε τα στοιχεία και οι πληροφορίες μας είναι από τον Άγιο Δομήνικο. Ακριβώς, μας έρχονται από τον Άγιο Δομήνικο φρέσκα, φρέσκα, ζεστά, ζεστά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχετε ψηφίσει εσείς, ποιος προτιμάει ποιον. Ξεκινάω λοιπόν από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, που τον ψηφίζουν περισσότερο γυναίκες ηλικίες 25 με 44. Είναι αυτό που λέμε το δυναμικό κοινό, είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι τώρα στα ντουζένια, καταλαβαίνετε. Το Μάριο Πρίαμο, το ψηφίζει στο Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το κοινό γυναίκες 25-44, που πολλές φορές μπορεί να έχετε ακούσει να αναφέρουμε και τηλεοπτικά, είναι το κοινό που παρακολουθεί περισσότερο τηλεόραση και όταν μια εταιρεία θέλει να τοποθετηθεί σε μια εκπομπή, το πρώτο κοινό που ζητάει είναι οι γυναίκες 25-44. Όχι το γενικό, όχι το νεανικό. Άρα είναι το πιο εμπορικό κοινό. Το δυναμικό που λέμε. Λοιπόν, Μάριος... Όχι, δεν είναι το εμπορικό, είναι οι γυναίκες 25-44. Άρα το δυναμικό κοινό και άλλο γυναίκες 25-44. Εντάξει, λοιπόν, Μάριος Πρίαμος. Δεν είναι εντάξει. Όχι, εντάξει, ωραία. Εξηγώ στους τηλεθεατές, για να μην υπάρξει παρεξήγηση, τι διαφορά Συμφωνώ έχει. Συμφωνώ μαζί σου, εντάξει. Όχι, να του λες εντάξει. Εξηγώ. Μάριος Πρίαμος, λοιπόν, στο σύνολό της έχει ψηφίσει η Κύπρος που τον υποστηρίζει και είναι πάρα πολύ λογικό. Όλοι είναι μαζί με τον Μάριο. Σύσσωμη λοιπόν η Κύπρος και άντρες και γυναίκες και παιδιά και όλο το κοινό της Κύπρου που ψηφίζει. Οι πληροφορίες μας λένε ότι στην Κύπρο ο Μάριος έχει πάρει το ασύλληπτο ποσοστό που ξεπερνάει το 75%. Και είναι και λογικό, έτσι. Απίστευτο. Και να πούμε ότι στην Κύπρο χτυπάει και 95% το συγκεκριμένο. Οι Κύπροι έχουν ένα πάθος κιόλας, ξέρεις, σε αυτά τα παιχνίδια. Πάντα υποστηρίζουν πολύ τους ανθρώπους που είναι από την ίδια, που είναι οι συντοπίτες. Ξέρετε τι, παιδιά, είναι τεράστια δύναμη η Κύπρος για τον τελικό. Σίγουρα εμείς πιστεύουμε και θεωρούμε το μεγάλο φαβορί ότι είναι ο Ντάνος. Αλλά μην τον υποτιμάμε το Μάριο. Το Μάριο δεν τον υποτιμώ καθόλου. Μπορεί να κάνει την ανατροπή, παιδιά. Συνότι και στην Ελλάδα έχει τους φαν του, έτσι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, αυτό το αγόρι το όμορφο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γυναίκες 15 με 24. Αυτό είναι το πιο μικρές ηλικίες, λοιπόν. Είναι πιο, είναι πιο μικρές ηλικίες. Είναι, είναι όμορφα αγόρι, ναι, ξέρεις, είναι και πιο νεαρός, είναι άλλο το προφίλ του. Είναι τα κορίτσια που δίνουν πανελλήνιες. Όχι, εξετάσεις αυτόν τον καιρό, ναι, και πανελλήνιες, θα έλεγα. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν έχει γκέλ εκεί, στις γυναίκες κυρίως. Πάμε τώρα να δούμε στον Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, τον γνωστό μας μισθοφόρο, που τον ψηφίζουν οι άντρες στο σύνολό τους. Και γιατί? Λίγο οι μεγαλύτερες ηλικίες. Πάντα άντρες. Γιατί φαίνεται ότι έχει εκεί πέρα γκέλ και διείσδυση. Γιατί, θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί ο Κωνσταντίνος έχει βγάλει το προφίλ του πιο σοβαρού, του πιο μετρημένου. Είναι αυτός που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά έχει και στρατηγική. Κάτι που αρέσει πάρα πολύ στους άντρες. Σωστά, σωστά. Είναι όμως και λίγο ανακατόστρας, παιδιά, έτσι. Είναι ανακατόστρας. Ο μισθοφόρος. Λόγω της στρατηγικής αυτό. Μπράβο. Τα ανακατώνει με τη στρατηγική δεν λίγο τα πράγματα. Δεν πάει έτσι στα κουτούρια. Ανακατεύει, ξέρει, την τράπουλα. Ναι, όμως έχει δείξει το χαρακτήρα του. Δεν κρύβεται όπως άλλοι. Εντάξει, δεν το λες. Είναι φορά μπάτσα. Πάμε και στο Γιάννη Παλιάρα που είναι εντυπωσιακό. Τον ψηφίζουν τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη. 15 ετών. Κάτω των 15 ετών. Εντάξει, είναι λογικό να. Κάτσε μπροστά ή πίσω πάω. Πάω πίσω για να μην τον κρύβω κιόλας. Λοιπόν, είναι λογικό να τον ψηφίζουν τόσο νεαρές ηλικίες και μάλιστα έχει και στα κοριτσάκια πάρα πολύ πέραση. Πάμε να δούμε τι άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Η σειρά που έχεις βάλει είναι τυχαία που τους βλέπουμε? Ναι, κοίτα, είναι τυχαία. Έχει ένα τσίκ το πώς ο κόσμος έχει ψηφίσει. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι πρώτο στην προτίμηση έρχεται ο Αγγελόπουλος, δεύτερος ο Μάριος Πρίαμος, τρίτος ο Κωνσταντίνος Βασάλος και αν θυμάστε αυτή ήταν η πρώτη τριάδα τουλάχιστον χθες. Στη συνέχεια έρχονταν ο Αναγνωστόπουλος με τον Σπαλιάρα που ήταν στη δεύτερη τριάδα. Άρα αυτή είναι η πρώτη πεντάδα που είναι τα φαβορί. Αυτοί Ωραία. Λοιπόν θα φτάσουν, όπως φαίνεται, μέχρι και τον ημιτελικό και στη συνέχεια θα γίνει και το ψηφαθάρισμα. Εγώ θα ήθελα να δω και μια γυναίκα πάντως στον ημιτελικό. Όλα θα κρυθούν. Θα ήθελα να δω και μια γυναίκα. Κοίτα, την Ευρυδίκη, εγώ την έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί. Όχι, δύσκολα λες. Δεν είμαι πολύ. Αγωνιστικά θα μπορούσα, αλλά με βάση την προτίμηση του κόσμου δεν νομίζω. Ναι.
Για να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες, λοιπόν. Λοιπόν, γυναίκες. Πάμε στη Σάρα, που παιδιά τη συμπαθώ πάρα πολύ. Την ψηφίζουν οι γυναίκες. Ναι, γιατί είναι πολύ συμπαθής. Είναι η γυναίκα που δεν μας φάει τον άντρα. Α, μπράβο, σωστά. Τα είπε όλα. Είναι η γυναίκα που δεν απειλεί. Είναι η γυναίκα που δεν φάει τον άντρα. Τον άντρα τα. Και βγαίνετε έξω και θα κοιτάει να φοράσει το καλύτερο φόρμα. Γιώργο Χρανιώτη. Γυναίκε άνω των 44 ετών. Λίγο πιο μεγάλε κυρίε. Γιατί είναι και μεγαλύτερο ο Χρανιώτη η ηλικία. Ναι, και είναι και αυτέ που το θέλανε γαμπρό, γιο κτλ. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, άντρες 15-24. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν την θέλουν οι γυναίκες, γιατί έχει βγάζει έναν ανταγωνισμό, ναι, η Ευρυδίκη, αλλά και οι άντρες. Και είναι η φαντασία του έφηβου, ακριβώς. Η Ευρυδίκη. Είναι λίγο το pole dance, ναι, είναι, ναι, όλα. Και πάμε και στον πόντο ταλαιπωρημένο μου Μπόμπο. Άντρες 25 με 44 τον ψηφίζουν τον Μπό, καθώς φαίνεται. Και πάλι βλέπουμε ότι η σειρά είναι ανάλογη με αυτή που σας είχαμε πει και χθες. Ναι. Ακριβώς. Ο Μπό ήταν τελευταίος στην κατάταξη. Ήταν τελευταία τριάδα. Και πρώτος ο Αγγελόπουλος πάλι. Ο Αγγελόπουλος είναι στανταράκι το νούμερο 1 με το Μάριο 2. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανθή μου, μια και φορά το σωσίβιο. Ναι, κάτσε να πάω να το πάρω. Και χθες, ναι, ο Ντάνος έκανε θαλάσσια σπορ. Ναι. Να πάω.